Ναι, Κωνσταντίνε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Α, βρισκόμαστε στο Πεταλούδα πάρκο. Δεν το λες. Αυτό δεν είναι εδώ. Στο πάρκο Πεταλούδα. Τι είναι αυτό που έχεις στο μπλουζάκι. Εντάξει, έχουμε και άλλη παρέα. Δεν είναι μόνο πεταλούδες, είναι Φράβο, και παιδί. Τα ωραία φιδάκια τα οποία είναι εδώ. Είναι ένα πάρκο... Είναι ένα πάρκο το οποίο δημιουργήθηκε πριν από ούτε ένα μήνα. Είναι ναι. Μαζί μου και ο Γιάννης, ο οποίος είναι φροντιστής εδώ του καινούριου πάρκου Πεταλούδας. Ακριβώς, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Εδώ φιλοξενούνται λοιπόν πολλά διαφορετικά είδη πεταλούδας, τα οποία πετούν ελεύθερα και θα τα δείτε και με τη βοήθεια του Αχιλλέα του Ροβολή. Αυτά για να τα δούμε. Εκτός πρέπει να έχουμε παρεούλα το διαμαντή που έχεις εσύ στο λαιμό σου. Δεν είναι απαραίτητο. Ο διαμαντής είναι ένα πάρα πολύ γλυκό φίδι, το οποίο μόλις μας είδε ήθελε να έρθει σε μένα και στον Αχιλλέα του Ροβολή, τον εικονολήπτη μας, και να μας κάνει παρέα. Οπότε γι' αυτό είπαμε να τον έχουμε στη συντροφιά μας κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ωραίας σύνδεσης. Λοιπόν, πεταλούδες πετούν ελεύθερες, 10 διαφορετικά είδη. Ακριβώς, 10 διαφορετικά είδη πεταλούδες στο χώρο. Ο χώρος πολύ σωστά δημιουργήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα. Τις φιλοξενεί γενικά έρχονται οι πεταλούδες από όλο τον κόσμο. Από τροπικά κλίματα συγκεκριμένα, Νοτιού Αμερικής, Μέσης Αμερικής, Κεντρικής, Αφρικής και Ασίας. Μπορεί ένας επισκέπτης να τις δει, είναι γενικά ευαίσθητες, οπότε αποφεύγουμε να τις αγγίζουμε ή μπορούμε να τις συναντήσουμε και στο πάτωμα ακόμα και αποφεύγουμε προφανώς να τις πατήσουμε. Ωραία, και να δείξουμε και το φύλλο, στο οποίο πάνω είναι τα μικρά, εδώ είναι. Ναι. Για να το δούμε. Πάντως είναι λοιπόν, ναι, οι πεταλούδες έχουν αυτή τη διαδικασία της μεταμόρφωσης, όπως λέγονται, μέχρι να γίνουν πεταλούδες, όπου ξεκινάει από τα αυγά, όπου βλέπετε στο φύλλο. Εδώ. Αυτά είναι αυγά, και δηλαδή. Στη συνέχεια γίνονται αυγά. Προνύμφες που είναι ακριβώς δίπλα. Αυτές έχουν σκάσει. Ναι, ναι, Μιλένα, αυτά είναι τα μικρά αυγουλάκια. Άκουνε. Τα οποία μετά γίνονται μικρές κάμπιες. Έτσι, που... αυτά εδώ. Ακριβώς, είναι αυτά εδώ πέρα οι κάμπιες και μετά πηγαίνουν ως μεγαλύτερες κάμπιες στο κάτω μέρος του φύλου για να συνεχίσουν. Να τη πιο μεγάλη. Ναι, ναι. Ναι. Για να συνεχίσουν να τρώνε μέχρι. Αυτό περνάει 8 στάδια. Η κάμπια έχει 8 στάδια. Ναι. Μέχρι να γίνει κουκούλι και στη συνέχεια να βγει και να γίνει. Και εδώ βλέπουμε, να σας δείξουμε εδώ, είναι πολύ μεγάλες οι πεταλούδες και είναι σπάνια ήδη αυτά, έτσι. Ακριβώς, οι συγκεκριμένες είναι φρουτοφάγες κιόλας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάθονται πάντα πάνω στα φρούτα, έτσι τους έχουμε σε διάφορα σημεία. Τους έχουμε σε διάφορα σημεία σε όλο το χώρο. Αγαπάνε πάρα πολύ τα εσπεριδοειδή, τις μπανάνες, όπως βλέπετε είναι στα μανδαρίνια και στις μπανάνες. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι όσο πιο γινωμένο είναι το φρούτο, όσο πιο μαύρο φαίνεται, δεν είναι ότι το έχουμε αφήσει εμείς, είναι γιατί με την προβοσκίδα τους που φαίνεται και σε αυτή ιδιαίτερα που είναι πιο μεγάλη που έχουμε, με την προβοσκίδα ρουφάνε τους χυμούς των φρούτων. Υπάρχουν πολλά είδη. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε πολλά διαφορετικά. Ναι, πόσα είδη έχουμε εδώ? Είναι γύρω στα 10 είδη. Άλλα είναι μικρά, μάλιστα. Άλλα είναι μεγάλα. Άλλα έρχονται από την Αμερική, άλλα είναι από την Ασία. Και κάποια είναι φρουτοφάγα όπως αυτές που είδαμε πριν. Κάποια πηγαίνουν στο νέκταρ, σε λουλούδια δηλαδή. Οπότε έχουμε και φυτά με λουλούδια στο χώρο, όπως και φυτά, όχι φυτά, προσομοίωση φυτών, κάποια δισκία, τα οποία έχουμε νέκταρ στο κέντρο, που μπορείτε, φαίνεται ένα εκεί πέρα στην... Άρα, λοιπόν, ένα πολύ όμορφο νέο πάρκο, το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ, παρέα με φιδάκια. Ναι, όπως εδώ, πώς τη λένε εδώ που. Σε αγκαλιάσει λίγο διαμαντή. Έχει και φίδια, μάλλον. Είναι ο βασιλικός πίθωνας αυτό που έχει στο λαιμό σου. Ένα βασιλικό πίθωνα έχουμε εδώ. Έχουμε ψαράκια. Έχουμε πεταλούδες που πετούν ελεύθερες. Ένα οικοσύστημα γενικά πολύ ολοκληρωμένο. Το συγκεκριμένο μέρος, το συγκεκριμένο κήπος, όπου μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει διαφορετικά είδη ζώων και σε μια πολύ καλή θερμοκρασία, γιατί εδώ πέρα έχει 24 με 27 βαθμούς σταθερά, λόγω του ότι οι πεταλούδες χρειάζονται αυτή τη θερμοκρασία, όπως και τα έπετα φυσικά. Υπέροχες, υπέροχες. Οπότε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για βόλτα, πολύ Σάββατο και Κυριακή με πολύ καλό καιρό και με ήλιο, για οικογένειες. Και φυσικά για να έρθουν εδώ να περάσουν πολύ όμορφα το χρόνο τους στο πάρκο. Να πούμε ότι εδώ έχουμε μεγάλη αυξημένη θερμοκρασία για να μπορούν να ζουν και να επιβιώνουν και οι πεταλούδες. Ναι, γι' αυτό φοράμε και κοντομάνικο. Ναι. Ακριβώς. Ως τροπικά είδη τη χρειάζονται. Είναι απαραίτητη για την ευζοία τους. Τέλεια, μεγάλη θερμοκρασία. Ό,τι καιρό και να έχει έξω. Είτε έχει πολύ ζέστη, είτε πολύ κρύο. Εδώ πέρα είναι σταθερά. Λοιπόν, θα επισκεφτούμε το πάρκο της Πεταλούδας. Άφησε το βασιλικό πίθωνα, παιδί μου, γιατί αγχωνόμαστε, θέλουμε να είσαι καλά. Όχι, είναι ακίνδυνο φυσικά, έτσι πιστεύομαι. Λοιπόν, να είστε καλά. Είναι ένα πολύ, πολύ γλυκό φιδάκι. Καλά, μην το πάρεις και στο σπίτι. Από όταν ήρθαμε, μας πήραμε ένα σαρέα.
Το γλυκό το μηδάκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Θα το επισκεφτούμε οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Κωνσταντίνε και Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία βόλτα. Πολύ ωραία βόλτα ήταν αυτή. Κυρία Νούση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.